Κύριοι Υπουργοί, κυρία Βουλευτή, κύριε Γενικέ, αγαπητοί φίλοι, υποδεχόμαστε σήμερα εδώ, μαζί με τον Δημήτρη τον Τζανακόπουλο, με μεγάλη χαρά, τον Ντάμιαν Μαντσεύσκι και τον Ρόμπερτ Ποπόφσκι και τους δημοσιογράφους από τη Βόρεια Μακεδονία. Και τους υποδεχόμαστε ως καλούς γείτονες και καλούς φίλους. Ως ανθρώπους με τους οποίους μπορούμε να ζήσουμε ειρηνικά, να συνεργαστούμε αρμονικά και να δημιουργήσουμε με επιτυχία το αύριο των χωρών και των λαών μας. Και θέλω να πω, Ντάμιαν και Ρόμπερτ, κάναμε μια ειλικρινή προσπάθεια, μεγάλη, να ανταποδώσουμε μέχρι στιγμής την εξαιρετική φιλοξενία την οποία είχαμε κατά την επίσκεψή μας στη Βόρεια Μακεδονία και στην πρωτεύουσα τα Σκόπια. Η αλήθεια είναι πως δύσκολα θα μπορούσαμε να έχουμε τόσους καλούς φίλους από τη γειτονική χώρα ως φιλοξενούμενους, αν λίγους μήνες πριν δεν είχε υπογραφεί βεβαίως η Συμφωνία των Πρεσπών και αν δεν είχε επικυρωθεί από τα κοινοβούλια των δύο χωρών. Δύσκολα επίσης θα είχαμε βρεθεί στα Σκόπια στα μέσα Φεβρουαρίου για να υπογράψουμε την πρώτη συμφωνία στη νέα εποχή μεταξύ των χωρών μας, η οποία αφορούσε τη μείωση των χρεώσεων περιαγωγής στην κινητή τηλεφωνία για τους πολίτες των δύο χωρών. Δύσκολα θα είχε βρεθεί στην Βόρεια Μακεδονία και η αναπληρώτρια Υπουργός Εξωτερικών, Σία Αναγνωστοπούλου, για να συμφωνήσει στη διάνοιξη της διασυνοριακής οδού στο λαιμό της Πρέσπας. Δύσκολα θα είχαμε και την επίσκεψη του Διευθυντή του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, ο οποίος διερεύνησε μαζί με τους αξιωματούχους της Βόρειας Μακεδονίας τους τομείς τους οποίους μπορούμε να επιταχύνουμε και να εμβαθύνουμε την οικονομική μας συνεργασία. Δύσκολα, όπως ανακοινώθηκε και πριν από λίγο, θα είχαμε την ερχόμενη Τρίτη μια υψηλού επίπεδου συνάντηση υπό τους Πρωθυπουργούς των δύο χωρών με τη συμμετοχή υπουργών και εκπροσώπων δεκάδων επιχειρήσεων και εταιριών από τις δύο πλευρές. Πράγματα δηλαδή που έχουμε κάνει με πολλούς από τους γείτονές μας, επιτυγχάνοντας μέσα σε λίγα χρόνια πολύπλευρες και σημαντικές συνεργασίες, αλλά και την αναβάθμιση των σχέσεων των δύο και των περισσότερων χωρών. Θέλω εδώ να κάνω μία υποσημείωση και να μου επιτρέψετε. Επειδή έχουμε γίνει μάρτυρες τεράστιας υποκρισίας και άκουσα και χτες τον εκπρόσωπο των εταιριών, κάποιων εταιριών της Βόρειας Ελλάδας, ο οποίος είναι εξέχων στέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και έχει κάνει και αντιδήμαρχος, αν θυμάμαι καλά, επί του κύριου Παπαγεωργόπουλου, ο οποίος ηρίστον παρόδου έχει καταδικαστεί για επεξαίρεση. Ο κύριος αυτός είπε ότι αρνείται να έρθει στη Βόρεια Μακεδονία και να συνοδεύσει τον Πρωθυπουργό, κύριο Ζορπίδης. Αλλά δεν είναι ότι δεν πηγαίνει ο ίδιος ή η εταιρεία του, διότι κατέχει γραφείο ταξιδίων. Και τα τελευταία νέα λένε ότι στις 14 Απριλίου με 59 ευρώ, μέσω του γραφείου του κύριου Ζορπίδη, μπορεί κάποιος να επισκεφτεί τη Βόρεια Μακεδονία, την Οχρίδα και την Πίτολα και να συνεχίσει να αναπτύσσει και αυτός τις επαγγελματικές του δραστηριότητες. Καλό θα ήταν να κατέβει από το άρμα της υποκρισίας και της πατριδοκαπηλείας. Και αυτός και όσοι νομίζουν ότι θα χτίσουν τώρα πολιτικές καριέρες πάνω σε αυτό το ζήτημα. Φίλες και φίλοι, η Συμφωνία των Πρεσπών διευθετεί με βιώσιμο και αμοιβαία επωφελή τρόπο ένα ζήτημα το οποίο εκκρεμούσε από τη δεκαετία του 90. Τα βήματα της συνεργασίας που γίνονται ήδη είναι πολλά. Προωθούνται οι διμερείς οικονομικές σχέσεις, υλοποιούνται σημαντικά σχέδια συνανάπτυξης, όχι μόνο σε διμερές, αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο. Κανένας μας πλέον δεν έχει τη δικαιολογία να μην σταθεί με σοβαρότητα στο ύψος των περιστάσεων. Κανείς μας δεν δικαιούται να μην αξιοποιήσει τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που προσφέρει η θέση των Βαλκανίων στο χάρτη. Οι μόνοι που στέκονται απέναντι σε αυτό που πέτυχαν ο Τσίπρας, ο Ζάεφ, μαζί με τον Κοτζιά, τον Δημητρόφ και τον Κατρούγκαλο, είναι αυτοί που επένδυσαν στο διχασμό και σήμερα μένουν άνεργοι. Αυτοί που επί δεκαετίες έκτισαν καριέρες πάνω στο μακεδονικό ζήτημα
και πιο συγκεκριμένα στο μίσος. Είτε τους αρέσει όμως είτε όχι, ο δρόμος για την ειρήνη, τη φιλία και τη συνανάπτυξη έχει ανοίξει. Τον άνοιξαν δύο προοδευτικές κυβερνήσεις που δεν επαναπαύθηκαν, αντιθέτως προχώρησαν χωρίς να υπολογίσουν ένα πρόσκαιρο πολιτικό κόστος. Και μιας και μιλάμε και για τους πρωθυπουργούς των δύο χωρών, να θυμίσουμε πως το θάρρος και το έργο τους ήδη αναγνωρίστηκε διεθνώς. Η πρόσφατη βράβευσή τους στη Γερμανία ήταν μια καλή αρχή, ενώ υπάρχουν σοβαρές ελπίδες και για άλλα βραβεία. Βραβείο βέβαια, ίσως το Νόμπελ ψευδών ειδήσεων, αν δεν υπάρχει θα έπρεπε να το προτείνουμε. Και θα μπορούσαν να λάβουν μέρος και όσοι πορεύτηκαν το τελευταίο διάστημα με τη δημιουργία fake news και διαστρεβλώσεων επί της συμφωνίας των Πρεσπών. Και είμαι βέβαιος ότι εάν υπήρχαν διαπραγματεύσεις για το ποιος θα λάβει το βραβείο Νόμπελ για τα fake news, εγώ και ο Δημήτρης, ο Ντάμιαν και ο Ρόμπερτ θα είχαμε διαρκείς διαφωνίες και δεν θα καταφέρναμε να καταλήξουμε ποιος έχει πει το πιο ακραίο ψέμα και από ποια πλευρά το πιο ακραίο ψέμα έχει ακουστεί. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς όμως. Ότι είπαν ότι η ελληνική κυβέρνηση, λέει, έκανε deal κάτω από το τραπέζι να περάσει τις πρέσπες για να μην κόψει τις συντάξεις. Ότι στις συγκεντρώσεις κατά τη συμφωνία των Πρεσπών υπήρχαν νεκροί. Άκουσον. Ότι με αφορμή τις παρελάσεις για την 25η Μαρτίου, τα μέσα ενημέρωσης βεβαίως που επενδύουν στην άγνοια και τα φοβικά αντανακλαστικά, είπαν ότι θα απαγορευτεί το εμβατήριο Μακεδονία Ξακουστή. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, ότι κάποιοι αποθέωσαν έναν αλεξιπτωτιστή ο οποίος παραβίασε όλους τους κανόνες ασφαλείας που μπορεί να παραβιάσει κανείς και ισχυρίστηκαν στο δημόσιο λόγο ότι τιμωρήθηκε επειδή τραγούδησε το εμβατήριο, ενώ είχε βάλει σε κίνδυνο και τον εαυτό του και τη σωματική του ακεραιότητα, ενώ βιντεοσκόπησε ασκήσεις των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες δεν είναι προς βιντεοσκόπηση. Είδαμε βέβαια και ήρωες, σε πολλούς μπορεί να φαίνονται κάπως αστείους, με αρχαιοελληνική φορεσιά και μεταμφίεση και κάποια αφρολέξ αντί για μης, σε παρέλαση σε πόλη της Βόρειας Ελλάδας. Προσέξτε, εδώ μπορεί να γελάμε, αλλά τι ακριβώς δείχνει αυτή η επιλογή, την οποία κάνανε και αρκετοί συμπολίτες μας στα συλλαλητήρια που έγιναν στις αρχές της προηγούμενης χρονιάς. Κατέβηκαν στα συλλαλητήρια με αρχαιοελληνική περιβολή. Στο μυαλό τους, η Συμφωνία των Πρεσπών είναι αυτή η οποία καθιστά αμφισβητήσιμη την κληρονομιά της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας, ενώ συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Και αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση και για τις δύο πλευρές. Άρα εδώ μιλάμε για ένα θεμελιώδες ψεύδος. Φίλες και φίλοι, πριν αφήσω χώρο για τους επόμενους ομιλητές που θα μας παρουσιάσουν, είμαι σίγουρος, πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, θέλω να πω το εξής. Το πληγωμένο φαντασιακό μερίδας πολιτών, δυστυχώς, κάποιοι επιχειρούν να το χειραγωγήσουν μέχρι και σήμερα, συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης, και μάλιστα με τρόπο άθλιο. Από την πλευρά μας, ως πολιτεία, δεν προτιθέμεθα σε καμία περίπτωση να αφήσουμε τον κόσμο να γίνει βορρά των πατριδοκάπηλων. Θέλουμε λοιπόν να ενθαρρύνουμε, αφού καλωσορίσουμε για άλλη μια φορά, τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης και από τις δύο πλευρές, να χτίσουν γέφυρες αλληλοενημέρωσης, να συμβάλλουν σημαντικά στην αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας, στην αποκατάσταση της αλήθειας σε σχέση με τη Συμφωνία των Πρεσπών, στην αποκατάσταση της αλήθειας σε σχέση με τις θεαματικά βελτιωμένες σχέσεις των δύο χωρών. Το όπλο μας και από τις δύο πλευρές είναι η αλήθεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ευχόμαστε καλές εργασίες.